Αθανασίου, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα κύριε, τι κάνετε? Καλά, καλά, μια χαρά. Buongiorno. Από Μπακάσα τα ξεκινάμε, εντάξει, έχει ντέρμπι σήμερα, αλλά ναι, είναι πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλουμε λεπτομέρειες. Εντάξει, νομίζω είναι και η μεταγραφή του χειμώνα, όπως και να προκύψει κάποια άλλη, αλλά νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, είναι μια κίνηση αυτή του Παναθηναϊκού με τον Μπακασέτα, ανάλογη για κατά την ταπεινή μου άποψη με εκείνη που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2009 με την απόκτηση του Κώστα Κατσουράνη. Mm-hmm. Ενώ σε επίπεδο σημαντικότητα, σε επίπεδο του ποιον φέρνει ο Παναθηναϊκός πίσω στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ένα παίκτη πάνω απ' όλα με προσωπικότητα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, την δίψα, τη διάθεση, εγώ θα πω και την τρέλα της διοίκησης του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ξεκάθαρα. Ναι, είναι δείχνει, μια μεταγραφή. Και δείχνει και κάτι ακόμα, Νικόλα. Mm. Δεν ξέρω τώρα αν εγώ το διαβάζω λάθος. Mm. Ότι αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το ελληνικό στοιχείο, θέλουμε να το ενισχύσουμε με παίχτες κορυφής. Βέβαια. Σε εθνικής ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτό ανοίγει την όρεξη. Και εδώ μιλάμε για την κορυφή των κορυφών. Ακριβώς. Τον αρχηγό, έτσι. Ακριβώς. Για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πραγματικά έκανε θράψη στην Τουρκία με την φανέλα της Trabzonspor. Πάμε τώρα στα κομμάτια του ρεπορτάζ και μετά φυσικά να συζητήσουμε και για τον Μπακασέτα. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε, λίγο να μας πεις. Δηλαδή, σε ποιο στάδιο των διαπραγματεύσεων βρισκόμαστε. Λοιπόν, εχθές το βράδυ έγινε ένα ταξίδι αστραπή από υψηλό βαθμό στελέχη της Παναθηναϊκός με ιδιωτική πτήση από την Αθήνα για την Τραπεζούντα, έτσι. Έγινε μια συνάντηση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με τον Τάσο Μπακασέτα. Σε αυτήν τη συνάντηση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος, οπότε στην εξίσωση Παναθηναϊκός Μπακασέτας έχουμε υπογραφές. Έχουμε υπογραφές. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα υπάρχουν υπογραφές. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον παίκτη σε όλα. Γι' αυτό τον λόγο έγινε και το χθεσινό ταξίδι. Έτσι. Για να αποσπάσει ο Παναθηναϊκός την υπογραφή του παίκτη που σε αυτή την υπόθεση ήταν και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, όποια ομάδα ήθελε να πάρει τον Μπακασέτα, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι, με την Trabzonspor όλοι θα έβγαζαν άκρη. Έτσι, η οποία έτσι θα τον έχανε ως ελεύθερο σε 6 μήνες. Το δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης για όποιον ήθελε να κάνει δικό του τον Μπακασέτα ήταν η υπογραφή του ποδοσφαιριστή. Ο Παναθηναϊκός με ψιστήρι πάνω από ένα μήνα, και ας υπήρχαν οι διαψεύσεις το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε τώρα για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι διαψεύσεις, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν κινήσεις τακτικής, με όλο αυτό το ψιστήρι και με μια πρόταση οικονομικά, την οποία νομίζω δεν μπορούσε να αρνηθεί ο ποδοσφαιριστής. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Έτσι. Τα καθαρά λες, τα οποία, ναι, τα καθαρά, τα οποία θα παίρνει ο Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό. Τα έχεις βάλει σε ένα δωμάτιο, 1,5 εκατομμύριο, πόσα είναι? Εδώ στο δωμάτιο που είμαι μπορεί να το γεμίζω ολόκληρο. Το έκανα εικόνα. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το σημείο κλειδί στην υπόθεση, εκτός βέβαια από όλη την προεργασία που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν το χθεσινό ταξίδι. Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά στην μεταγραφή του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Τώρα, τι απομένει για να ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή και να το δούμε να φοράει την πράσινη φανέλα? Ο Παναθηναϊκός έχει προφορική συμφωνία και με την Trabzonspor, έτσι. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει χαρτί υπογεγραμμένο από την τουρκική ομάδα ότι «ΟΚ, πάρτε τον». Πόσες πιθανότητες έχει να μην γίνει αυτό? Απειροελάχιστες. Έτσι. Αλλά εμείς, για να είμαστε σωστοί και τίμοι και ειλικρινείς, έτσι, γιατί με ρωτήσατε και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ, υπάρχει προφορική συμφωνία με την Trabzonspor. Αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να περάσουμε και στην επόμενη πίστα είναι οι υπογραφές στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος έχει ζητήσει, αν φυσικά το θέλει και ο Παναθηναϊκός και το θέλει και ο ποδοσφαιριστής, να παραμείνει ο Μπακασέτας μέχρι την Κυριακή στην Τραπεζούντα για να παίξει το παιχνίδι με την Γαλατασαράι και να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό από την Δευτέρα. Αλλά οκ, αυτό το έχουν ζητήσει, θα το δούμε. Από ό,τι ξέρω, ο Μπακασέτας δεν είναι πολύ θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω και κανένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έτοιμη μια μεταγραφή δεν θα ήθελε να παίξει με την προηγούμενη ομάδα του και να ρισκάρει το οτιδήποτε. Αλλά οκ, αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια η οποία θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως και να το κάνουμε, το πιο σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει στα χέρια του υπογεγραμμένο συμβόλαιο με τον Τάσο Μπακασέτα και απομένουν
μόνο τα τυπικά, μόνο οι λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί, νομίζω μία από τις πιο δυνατές, το βάζω στην ίδια κλίμακα με τη μεταγραφή του Μπερνάρτ, είναι σίγουρα μέσα στις δύο πιο δυνατές μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι εννοείται. Προλαβαίνοντας και τον εγχώριο ανταγωνισμό, θα πω εγώ. Χωρίς να πούμε πιο πολλά και το λυσάξουμε. Είναι κοντά στον, έτσι, γιατί έκανε μια προσφορά που από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν μπορούσε εύκολα να ματσάξει. Κοίταξε να δεις, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω. Τα χρήματα που ανέφερες είναι τα net. Τα net, ναι. Τα net. Ναι, φίλε μου. Ναι, όχι, το λέω γιατί μου είπανε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά υπάρχουν κάποια bonus. Υπάρχουν κάποια bonus. Ναι, τα οποία είναι. Και πολύ απλά. Δηλαδή δεν είναι να παίξουμε ομίλου Champions League. Οπότε, δεν ξέρεις να τα πάρεις. Τα καθαρά είναι αυτά. Τα σίγουρα, ας το πούμε έτσι, το net πλέον. 1,5 εκατομμύριο. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση, όταν θες να στείλεις ένα μήνυμα, γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα, μια μεταγραφή μήνυμα. Το κόστος, ξέρεις ότι θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Αλλά δεν το υπολογίζεις. Μα δεν είναι. Ξέρεις, συζητάς πάρα πολλές φορές. Πρέπει να ξέρουμε και τι έπαιρνε εκεί ο Τάσος Πακασέτας. Ναι, τι έπαιρνε. Ο Τάσος Πακασέτας έπαιρνε εκεί ένα. Αν δεν κάνω λάθος, ένα 400. Ένα 400. Άρα πρέπει να τρώσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα ξεκινάει και από αυτό. Mm-hmm. Από τι. Όταν απευθύνεσαι σε κάποιον ποδοσφαιριστή, τι χρήματα παίρνει για να τον τελειάσει να έρθει. Ακριβώς. Αν και δεν νομίζω ότι ήταν. Okay, το συμβόλαιο είναι τρομερό. Αλλά εν τέλει αποφάσισε ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό ήταν να πω εγώ σε αυτό που λέει ο Μιχάλης και είναι πολύ σημαντικό. Δεν, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ανθρώπους που είναι κοντά στο περιβάλλον του Μπακασέτα, ο Μπακασέτας δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα επέστρεφε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ή θα υπέγραφε σε οποιαδήποτε ομάδα μόνο και μόνο για τα λεφτά. Αυτό λέω φυσικά και εγώ. Φυσικά τα χρήματα είναι ένα δελεάρ για κάθε επαγγελματία. Όλοι είμαστε επαγγελματίες προφανώς. Και τα χρήματα είναι ένα σημαντικό δελεάρ. Αλλά ο Μπακασέτας είναι ένα παιδί το οποίο δεν αποφασίζει μόνο με κριτήριο τα χρήματα. Και ο Παναθηναϊκός πραγματικά προσπάθησε πάρα πολύ. Ναι. Κυρίως γι' αυτό διάλεξε και Παναθηναϊκό. Γι' αυτό το, όπως το λέμε εμείς μεταξύ μας, τη γλώσσα μας, μασάζ, Παναθηναϊκός του έχει δείξει με όλους τους τρόπους πόσο πολύ τον ήθελε και αυτό από έναν επαγγελματία πάντα εκτιμάται. Και φυσικά επαναλαμβάνω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής στο χθεσινό ταξίδι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νομίζω τη δυνατότητα να πούμε και περισσότερα πράγματα γι' αυτό, αλλά όταν βλέπεις την διάθεση ενός συλλόγου να σε κάνει δικό του και βλέπεις και αυτό το ταξίδι αστραπή μέσα στη νύχτα πραγματικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, εντάξει, αυτά παιδιά είναι πράγματα που όλοι οι ποδοσφαιριστές θα εκτιμούν. Βέβαια. Για να κλείσουμε το μεταγραφικό, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε και άλλα μεταγραφικά. Ναι, εντάξει, και ο Βίτορ Ούγκο προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ναι. Είχαμε πει για την περίπτωσή του από το Σάββατο, ήταν ο πρώτος στόχος. Η μεταγραφή είναι προς ολοκλήρωση, όμως και εκεί απομένει, έτσι ξέρεις, ένα γραφειοκρατικό κομμάτι και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει. Γιατί χρήματα μιλάμε εκεί, δεν έχω ακούσει καθόλου και ποτέ. Σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά, ξέρεις. Ναι. Και να. Μην ρισκάω να εκτεθώ στη συνέχεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που στην ΠΑΕ είναι βασικός, έτσι, με συμβόλαιο μέχρι το 2026, οπότε θεωρώ δεδομένο ότι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει κληθεί να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό, όπως ένα σημαντικό ποσό θα πληρώσει και στην Τραπεζοσπορ για τον Μπακασέτα, έτσι. Πάνω από το 1 εκατομμύριο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο Μπακασέτας, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει σε 6 μήνες, ενώ του Ούγκο τελειώνει σε, πόσο έχουμε, 24, ναι, σε 2,5 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια. Αλλά όταν ολοκληρωθεί νομίζω θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα, όμως δεδομένα και ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει για να τον κάνει δικό του. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας και εκεί θα έχουμε οριστική. Το λέω γιατί και η χρηματιστηριακή του αξία και το παρελθόν του στην Ευρώπη και αυτό που λες, το ότι έχει για άλλα. Έχει πολύ καιρό ακόμα συμβόλαιο τέλος πάντων. Κάνουν την μεταγραφή να μοιάζει πολύ ακριβή. Δηλαδή, μπορεί να πέφτω τελείως έξω, αλλά όχι του ενός ή του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά γι' αυτό το ρωτάω. Μπορεί να πέσει το έξω όμως. Ναι, η λογική είναι αυτή που λες εσύ. Έτσι. Βέβαια εκεί δεν ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω γιατί. Ναι, με τη Βραζιλία ποτέ δεν ξέρεις. Εμβαλίζεται ένας μάνατζερ που λέει εγώ έχω το 50, εμβαλίζεται μια ομάδα που λέει εγώ έχω το 30, δεν ξέρεις ποτέ. Εκτός από αυτό, σωστά, εκτός από αυτό υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας αυτή την υπόθεση, γιατί όπως είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες, ο Ούγκο έφυγε από την Τραμπζονσπόρ, τέλος πάντων δεν συνέχισε στην Ευρώπη και επέστρεψε στη Βραζιλία γιατί υπήρχε ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχει πια.
στη ζωή του. Okay. Οπότε ίσως να είχε κάνει μια συζήτηση εκεί με τους ανθρώπους της Μπάια ότι... Α, ότι να έχει κάτι αρήτρα, ναι, ότι αν πάω και θέλω να γυρίσω στην Ευρώπη, ναι, ναι. Θα παίξω ένα χρόνο, ναι, αλλά ναι, μετά, εντάξει, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, το οποίο το βιογραφικό τέλος πάντων είναι για να παίζει στην Μπάια, γιατί είχε κάνει τρομερή καριέρα στην Παλμέιρα, βασικότατο στη Φιωρεντίνα, πρωταγωνιστής πάντα σε όλες τις ομάδες. Είναι, ρε παιδί μου, μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ο Ουγκο, και ας παίζει ένα χρόνο στην Μπάια, αλλά παράλληλα αυτό συνέβη. Μόνο και μόνο για κάποιους προσωπικούς λόγους. Για προσωπικούς λόγους, ναι. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας μέχρι τη Δευτέρα. Γράφτηκε ένας Πολωνός από τη Σπέτσια, ο Ντραγκόφσκι. Mm-hmm. Είναι μία από τις επιλογές. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, δεν το διάβασα εγώ αυτό που λες. Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά, αυτός έπαιζε στη Φιωρεντινά. Πριν τη Σπέτσια. Ή τέλος πάντων ανήκει. Περίμενε. Δεν είμαστε κοντιμένοι στο Ιταλικό ποδοσφαίρου. Ανήκει στη Φιωρεντινά. Αν ανήκει τώρα στη Φιωρεντινά. Όχι αν ανήκει τώρα, αν ανήκει ή αν έπαιζε στην Φιωρεντινά. Το έκανα ανήκει γιατί δεν θυμάμαι αν είχε. Ναι, από τη Φιωρεντινά πήγε στη Σπέτσια, ναι, ναι. Είσαι και ο. Ναι. Από τη Φιωρεντινά πήγε στη Σπέτσια. Είναι ο διεθνής Πολωνός τροματοφύλακας. Ναι. 26-27. Ναι. Γράφτηκε χθες η υπόθεσή του για να αναφέρουμε και τις πηγές στο SDNA. Είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Είναι δηλαδή μέσα στις 3-4 υποθέσεις τροματοφυλάκων που έχουν ξεχωρίσει το τριφύλι. Καλώς παίχτης. Καλώς είναι, λες. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχω εικόνα. Ναι, ναι. Κοίταξε. Δεν θυμάμαι που τον έχω πετύχει. Κάπου τον έχω περιγράψει εγώ αυτόν. Είναι ένα 91 με μουσι, μου κάνει. Δηλαδή πρέπει να τρομάζει και λίγο. Κάπου τον έχω περιγράψει εγώ αυτόν. Μάλλον σε αγώνα τη Φιωρεντίνα, φαντάζομαι, σε σειρία. Φαντάζομαι. Ή μπορεί και τη Φιωρεντίνα στο Europa League, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν και Έμπολη. Ναι. Να δούμε αν έχει συνυπάρξει με τον Πρινιόλι. 18-19. Νομίζω πολύ πιθανό να έχει συνυπάρξει με τον Πρινιόλι στην Έμπολη. Ήταν στη Φιωρεντίνα. Στη Γιαγκελόνια δεν έχει περιγράψει πολωνικό πρωτάθλημα από ό,τι γνωρίζω. Όχι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι. Σε κανένα ευρωπαϊκό όμως. Yeah. Μπορεί. Σε κανένα ευρωπαϊκό τη Φιωρεντίνα. Για να τον θυμάμαι στη Φιωρεντίνα, κάπου στη Φιωρεντίνα τον έχω περιγράψει. Ναι. Είναι μια από τις περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εκεί ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει παίκτη άξιο του Μπρινιόλι, έτσι. Και όχι δεύτερο τερματοφύλακα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για να υπάρχουν δύο εισάξιες λύσεις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουμε έτσι με τις μεταγραφές στον Παναθηναϊκό, δηλαδή μόνο με τον Ούγκο. Και μόνο με τερματοφύλακα. Δηλαδή? Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τέλος του μήνα όλο και κάτι άλλο θα προκύψει. Δεν βάζω χέρια. Είπαμε ο Τζόνι Αλαφούζο θα το στηρίξει την επιλογή τη Ρήπη. Το είπα από τη στιγμή. Ήταν βέβαια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι... Τι να είναι το άλλο, τι να είναι. Χαφ, να είναι εξτρέμ. Θα σου πω ότι πέρα από τη στήριξη των Τερίμ και τη στήριξη των Ιβάν και τη στήριξη των εκάστοτε προπονητή, υπάρχει πραγματική λύσα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Καλά, ναι, όλα αυτά και αυτό γίνονται. Η οποία εκφράστηκε σε πρώτη φάση με την αλλαγή στη τεχνική ηγεσία. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί αυτό είχε ως σκεπτικό αυτή η αλλαγή. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αυτό ήταν το σκεπτικό. Νίκο, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που θα σε συγκινήσει. Ναι. Ο Ντραγκόφσκι λέει είναι μεγάλη παιχτούρα και στο Football Manager. Άμα, ωραία. Τέλεια. Εμείς είχαμε άλλο να... Ή ήταν, τέλος πάντων. Α, ήταν. Ναι, ήταν μεγάλο που λένε. Για πάμε παρακάτω. Που λένε με το φλάκας, μάνατζερ είναι μόνο τσόα, τέλος. Πάμε παρακάτω, τον επόμενο. Εσύ έπαιζε στον προηγούμενο αιώνα. Εντάξει, αυτό είναι. Εγώ με τον Νίκο παίζουμε ακόμα. Σε αυτόν τον αιώνα το μεγαλύτερο που λένε ο Λιβάκοβιτς. Για να μπορώ πως αυτό το παιδί έκανε μόλις το καλοκαίρι μεταγραφή στη Φέντα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ ήταν για πάσα νόσου και πάσα ο Λιβάκοβιτς τον έπαιρνε από ελληνική ομάδα στα φόρτα της Αμερικής. Μέχρι την Arsenal και έπαιζε. Ερχόταν και έπαιζε. Τα σπάγε. Παντού. Μυθική παιχταρά. Το κάτι άλλο λοιπόν τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι εξτρέμ, μπορεί να είναι εξαροχτάρι, μπορεί να είναι εξάρι. Ναι. Okay. Δεν βλέπω κάτι άλλο όμως. Ναι. Δύσκολο να είναι κάτι άλλο. Δεδομένου ότι έχει... Και το εξτρέμ υπερβολικό μοιάζει. Το λέω υποτιθέμενο ότι έχει αποκτηθεί ήδη ένα. Ο Λεμιός. Ο Λεμιός. Θυμίζω. Ερχόμενοι δύο στόχοι. Δεν νομίζω να τον δούμε στα άκρα πάντως γενικά. Όχι, όχι. Παίξει και εκεί. Η καλύτερη θέση είναι πίσω από τον επιθετικό φετά. Σίγουρα, σίγουρα. Τον Μπακασέτα. Ναι, ναι. 100%. 4-2-3-1 ή 4-3-3 εσωτερικό σχέδιο. 100%. Όπου τον βλέπουμε και στην εθνική ομάδα. Ναι. Το αστείο τώρα θέλω να πω κάτι πριν. Γιατί ήθελα να το πω. Υπάρχουν για πολλά χρόνια, ας πούμε, στο γραφείο, στον Καζέτα. Ξέρεις, εκεί που καθόμασταν και ήμασταν ανήσυχοι, μπορεί να το κάνουν και σε άλλα γραφεία.
ξέρεις, φωνάζαμε μπακασέτα σάουτ. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο Μιχάλης. Ναι, βέβαια. Το λέγαμε, είναι αυτό. Ή γκολ, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Στην άλλη, λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά πώς θα φέρνει, πώς θα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, όπως και τον Τερί που βλέπαμε το, το καλοκαιρινό το ντοκιμαντέρ. Έτσι στο Netflix και μετά από 6 μήνες ήρθε στον Παναθηναϊκό. Γενικά τέλος πάντων υπάρχουν κάποια πράγματα λίγο... είναι λίγο όπως ανατριχιαστικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο απόψινο παιχνίδι. Ναι. Εκτός αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο μεταγραφικό, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μα έχεις πάρει 11 παίχτες, φίλε, έτσι όπως το πες. Ναι, θα κάνουμε. Άρχισε να ασκεί το μεταγραφικό αιώλιο. Σωστό. Λοιπόν, πολύ σημαντικό το απόψινο παιχνίδι. Φυσικά, ένα παιχνίδι που και δύο ομάδες έχουν πολύ σημαντικές απουσίες. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει και λίγες περισσότερες και λίγο πιο σημαντικές από εκείνες στο Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια αντιμετώπιση στο παιχνίδι σε πολύ μεγάλο διάστημα σε σχέση με αυτά που έκανε με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, δηλαδή. Εννοείς, δεν ξέρεις αν θα παίξει τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά με τόσο μεγάλη ένταση. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει κιόλας. Είναι ένα ερώτημα και αυτό, σωστά. Βέβαια. Άλλο δύο φορές την εβδομάδα, άλλο μία. Σωστό. Βέβαια. Την άλλη και ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ήρθε με ένα εξαιρετικό σχέδιο, το οποίο εντάξει θα το χαρακτηρίζαμε αμυντικογενές για Ολυμπιακό, έτσι, αλλά λειτουργήσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, οπότε έχω μια, έτσι, να το πω αγωνία, να δω τι ακριβώς θα κάνουν οι δύο προπονητές. Αλλά σε επίπεδο δεκάδας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω περισσότερες πιθανότητες σήμερα σε σχέση με άλλες φορές, κύριε Βάιε, να την πετύχω. γιατί κάτι ψηλό έδειξε χτες. Νομίζω ότι προβάδισμα, έτσι χωρίς να βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, αριστερά ο Χουάνκαρ, δεξιά ο Βαγιανίδης, το κέντρο της άμυνας ίδιο, Αράο με Γετσάι. Δεν κουνιέται το Αράο. Πού να κουνηθεί έτσι όπως παίζει. Ναι. Παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Ναι. Αμυντικό χαφ. Ρούμπεν. Ρούμπεν, ναι. Ναι. Βιλένα... Μπερνάρ, κάτι εδώ βαράνα τηλέφωνα, μηνύματα τηλέφωνα. Δεν κάθεται λίγο ήσυχα το πρωί. Ναι, ναι. Λοιπόν. Βιλένα Μπερνάρ. Βιλένα Μπερνάρ. Στο ένα άκρο ο Μαντσίνη, στο άλλο ο Βέρμπιτς. Α, Βέρμπιτς, μέσα. Οκ. Okay. Είναι καλά ο Βέρμπιτς. Ναι, ναι. Είναι καλά. Και μπροστά ο Σπόρα. Ναι. Δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι σχεδόν η ίδια δεκαετία που έπαιξε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μπαίνει ο Πέρεθ αντί του Κότσιρα. Ο Τζέρι είναι αποστολή. Ο Τσέρνιν δεν είναι αποστολή. Ούτε το Τσέρνιν ούτε το Τζούρισιτς. Δεν το έλαβαν τελικά κανείς από τους δύο. Θα είναι όμως διαθέσιμο εκτός συγκλονιστικού πρόβλημα του στο παιδί της Κυριακής με τον Αστέρα. Άρα τι γίνεται, μπαίνει ο Πέρεθ αντί του Κότσιρα και μπαίνει και ο Σπόρα αντί του Ιωαννίδη. Μπράβο, πολύ σωστό. Τίποτα άλλο. Και είναι ένα αναγκαστική. Αυτές είναι πιθανές έτσι. Ναι, ναι. Αλλά αυτές είναι οι πιο πιθανές αλλαγές. Ωραία. Κύριε Νίκο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Γιατί είπατε ότι ο Τζούρισιτς μπορεί να είναι διαθέσιμος την Κυριακή. Έχω τον καλό μου φίλο τον Τάσο Νικολογιάννη. Ο Τζούρισιτς έχει δηλωθεί να εκτίσει κίτρινες με την Τρίπολη. Ναι, οπότε ναι. Μόνο ξέρει για την Τρίπολη. Ναι. Ευχαριστώ, φίλε Τάσο.